Μια χαρά, να μην στεναχωριέσαι. Κυρίω είσαι. Είναι που με κάνει. Εδώ είναι το μυαλό που δουλεύει για τρέμο λόγο. Το κυριότερο. Το κυριότερο. Το αγαπητά αυτά. Θυμάσαι πράγματα, θυμάσαι. Τα πάντα. Αλήθεια. Προπατώ στα παιδιά μου όλα. Το χρωστή με έχει μερώνει. Ό,τι θα με ρωτήσεις θα σου πω. Μπράβο. Χαίρομαι που σε βλέπω και είσαι δυνατός και διαρκής. Να είσαι πάντα καιρός δυνατός και ό,τι θέλεις μπορείς να με παίρνεις τηλέφωνο να αν έχεις απορίες ή αν έχεις. Εντάξει Γιώργο. Ο φίλος εδώ. Τι κάνεις φίλε μου. Εδώ είσαι. Κάθε Σάββατο πρέπει να σας πω ότι ναι. Μας κάνει κάτω. Αλήθεια. Βρισκόμαστε να πιούμε ποτό γύρω στις 3 ώρες. Πίνει το κρασάκι του, ακούει τα τραγούδια του. Σ' αγαπώ γιατί είσαι ωραία. Λέει βάλε αυτό. Το Τσιτσάνι, το Διονυσίου. Τα τραγουδάει και πάμε. Το ρολόι σου, το ρολόι. Έχω αρκετά μαζί του, έχουμε αρκετά μαζί. Ωραία, λοιπόν. Κύριε Παπασάβα, έλα να πας στο καλό. Σας ευχαριστώ, να είστε καλά. Όλοι, να είστε καλά. Να πας στο καλό. Ευχαριστώ. Να πας στο καλό. Ωραίο πάντως, έτσι που έρχονται οι γιατροί. Ναι, λίγο. Έχεις ένα θάρρο, ρε παιδί, έχεις μια ελπίδα. Καλό αυτό από το κράτος, γιατί ποιος θα το ρωτήσω τώρα πώς γίνεται. Ναι. Γι' αυτό ήρθα να μου πούνε μερικά πράγματα για να ξέρει και ο κόσμος. Ναι. Να φτιάξουμε τη φανέλα. Ωραία. Έτσι. Ωραία. Καλά είσαι τώρα. Όχι, όχι, η φανέλα θα πει σου κάτω. Εντάξει. Να είσαι καλά, Γιώργο. Εμείς ευχόμαστε να φτάσουμε στα 100 που είσαι τώρα. Αυτό ευχόμαστε. Κύριε Γρηγοριάδη, είσαστε στην Όλη Ποκαρπάθου. Τι σας έφερε εδώ πέρα, γιατί ο κόσμος θέλει να μάθει όλη αυτή την προσπάθεια που γίνεται κάπου σαν χρόνια. Μας πείτε πότε ξεκίνησε, ναι. Από πού και πώς θα συνεχίσει και πώς συνεχίζει. Λοιπόν, η ΑΜΚΑ Γαλινός είναι μια εταιρεία μη κερδοσκοπική της περιφέρειας. Είχε ιδρυθεί περίπου το 2000 από τον τότε νομάρχη τον Σάββατον Καραγιάννη. Είχε αγοραστεί ένα δελφίνι το οποίο είχαμε μετατρέψει σε πολυιατρείο και το είχαμε παντρώσει με πάρα πολλές ειδικότητες και γυρνάγαμε τα νησάκια. Δεν το θυμόμαστε όλοι αυτό, ναι. Ήταν μια πολύ καλή προσπάθεια, ναι. Δηλαδή για μας ήταν έκπληξη. Δεν υπήρχαν τόσο οργανωμένα ιατρεία και χτίριακά όπως είναι τώρα εδώ πέρα και στα άλλα τα νησάκια. Η επισκέψη γινόταν μέσα στο δελφίνι, ο κόσμος δηλαδή κατέβαινε στο λιμάνι. Πηγαίνετε σε όλα τα δωδεκά νησιά. Σε όλα τα όχι, στα μεγάλα νησιά, στα όχι. Μεγάλα. Λέρο, Κάλυμνο, Νοκό. Επειδή υπήρχαν όχι, ήδη. Επειδή υπήρχαν ήδη. Αλλά πηγαίναμε και Αρχιούς και Αγαθονήσι κτλ. Μετά στη συνέχεια αυτό κάπως απαξιώθηκε από την επόμενη νομαρχιακή αρχή, το Δελφίνι. Ήτανε και σαν καράβι, δηλαδή δεν ήταν και σε καλή κατάσταση. Καταργήθηκε. Και στη συνέχεια δημιουργήθηκε αυτή τώρα η εκστρατείες που κάνουμε με τη χρηματοδότηση της περιφέρειας και με τα πλοία της γραμμής πια. Α, με τα πλοία της γραμμής. Ναι. Ναι, αλλά πώς γίνεται, εφόσον είπατε, πάτε στα μικρά νησιά, υπάρχουν παντού πρόσβαση, δηλαδή να πάτε όπως παλιά το Δελφίνι, το παίρνεις και λες θα πάω, ξέρω εγώ, σε αυτά τα επόμενα ναι, νησιά. Ναι, τώρα και με τα 12 νησιά, με το Σπανό και τα λοιπά που... Αλλά και με το Blue Star, ναι, τώρα πια υπάρχει η δυνατότητα. Και από εκεί τα πάλι μπορεί να πετάξει. Δεν βολεύουν πάντα οι μέρες, αλλά εντάξει, βρίσκεται το τέτοιο. Εσύ πόσα χρόνια η συγκριτικότητά σου... Εντάξει, εγώ ήμουν από την πρώτη αποστολή που έκανε τότε το Δελφίνι της Ζωής και της Ελπίδας, έτσι το λέγαμε. Α, ναι, το θυμάμαι, γιατί ήταν γραμμένα ναι, πάνω. Ναι, μπράβο, ήταν γραμμένα πάνω. Ήμουν από τις πρώτες αποστολές. Μετά είχα διακόψει επειδή. Ήμουν υπεύθυνο στην ιδιωτική κλινική που φτιάχναμε τότε και για μια δεκαετία δεν ξανασυμμετείχα σε αυτό.
και τώρα τα τελευταία χρόνια πάλι ξανά. Η ανταπόκριση του κόσμου θέλω να μάθω, δηλαδή το να πηγαίνετε σε ένα απομονωμένο νησί και να σας βλέπει, ναι, γιατί... Η ανταπόκριση είναι μεγάλη, δηλαδή έχουμε φτάσει να δούμε και 100 άτομα μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο. Ειδικά οι καρδιολόγοι, οι οφθαλμίατρος και τα λοιπά, ειδικότητες που δεν τις βρίσκεις εύκολα ή δεν μπορεί να εξυπηρετήσει ένας γενικός γιατρός που είναι στο κέντρο υγείας, έχουν μεγάλη ζήτηση. Ορθοπαιδική, ναι, βλέπω παιδίατρο, παιδίατρο, ναι, εντάξει. Τώρα εδώ που μιλάμε, πώς υπάρχουν έτσι ειδικότητες που έχουν έρθει? Είμαστε 7 άτομα, είναι ο καρδιολόγος, είναι μία γενική γιατρός που μας εξυπηρετεί, γιατί η γενική γιατρός και σαν γυναίκα μπορεί να βλέπει, ναι, ναι, και γυναικολογικά και τέτοια που εμείς δεν βλέπουμε. Είναι η παιδίατρος, είναι ο παθολόγος, καρδιολόγος και μία οδοντίατρο. Και ο χειρούργος που βλέπουμε και τώρα. Και ο χειρούργος που είμαι εγώ, ναι. Ναι. Γιατί συμμετέχει και ο οδοντιατρικός σύλλογος, πάντα έχουμε ένα οδοντίατρο μαζί. Εκεί που έχει οργανωμένα οδοντιατρία, εξυπηρετεί πάρα πολύ κόσμο. Εδώ τώρα που βλέπω στην Όλυμπο, δεν έχουμε. Αλλά ας πούμε την προηγούμενη εβδομάδα που είμαστε Καστελόριζο και την προηγούμενη στην Κάσο και τα λοιπά, είδαμε κάποια 30 άτομα σε κάθε νησί. Είχε καλή έδρα οδοντιατρική. Ξέρετε, θέλω να σας ρωτήσω κάτι πάνω στο θέμα. Είναι μια πολύ καλή αυτή η πρώτο... Ξεκίνησε από τον... Πώς ήταν η ιδέα, δηλαδή? Ήταν από εσάς τους γιατρούς, από τον Καραγιάννη? Όχι, ήταν από τον Καραγιάννη τότε. Και... Είναι σαν γιατρός και ο ίδιος, πιστεύω, ναι, ότι... Και ήταν και γιατρός, είχε και την πολιτική δύναμη τότε. Και υπήρχε και το μεγάλο πρόβλημα, δηλαδή... Εντάξει, τα νησιά δεν είχαν, ναι, κάλυψη. Πολύ καλό όμως αυτό από τον Καραγιάννη, γιατί νομίζω ότι πρέπει να λέμε τα εύσημα πάντοτε. Βέβαια. Τι, ξέρεις, γιατί πάνω στο κακό επικεντρωνόμαστε. Ήταν πρωτότυπο αυτό, δεν ήταν απλά. Ήταν μια επινόηση δηλαδή. Υπήρχε στην Ελλάδα κάποια τέτοια κίνηση? Δεν έχω υπόψη μου κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι μετά από αυτό ίσως προσπάθησε, νομίζω, ο κρεμαστηρινός να κάνει κάτι με ένα πιο μεγάλο καράβι, αλλά δεν ξέρω γιατί δεν προχώρησε. Δεν είμαι σίγουρος. Πάντως είχε ακουστεί κάτι τέτοιο. Πάντως πήγε... επειδή εσείς γιατί κάνετε λειτουργήμα και πρέπει να τα λέμε αυτά, και είναι καλό που έρχεστε σε αυτές τις επόμενες περιοχές. Βλέπετε στα βλέμματα, ο γιατρός έχει αυτό το, την αγωνία. Μα, εμάς μας αρέσει. Δεν μιλάω τώρα μόνο που έρχεστε εδώ. Εγώ μιλάω στο νοσοκομείο εκεί που είσαστε, ναι, χειρούργος, ναι, που βλέπετε θα γίνει καλά, γιατρέ μου. Όχι μόνο τον ασθενή. Ναι. Όχι μόνο δηλαδή ο ασθενής που βλέπετε να συνέρθει από το, όλα αυτά, από τις δυσκολίες. Ναι. Υπάρχουν χειρουργείο, από τη στιγμή που είναι χειρουργείο υπάρχουν δύσκολες. Έτσι είναι. Και ο άνθρωπος του που περιμένει απ' έξω. Αυτό έχετε στον πόνο του ανθρώπου, στην αγωνία, στην ελπίδα της ζωής και κάνετε ένα λειτουργήμα εσείς, mm-hmm, οι γιατροί. Αυτό το ξέρουμε και από τον Ιπποκράτη που... ναι, εντάξει. Είναι δηλαδή κάτι που είναι συνυφασμένο όταν μιλάμε εδώ στην Ελλάδα, μιλάμε, είναι γιατρική. Αυτό δηλαδή θέλω να σας πω ότι θέλω να σας δώσω έτσι αυτό το τα εύσημα που συνεχίζεται αυτή η προσπάθεια καλά, μετά, ναι, από 24 χρόνια, όπως μου λέτε. Και... είναι καλή αυτό, δηλαδή εμένα μου αρέσουν αυτές οι προσπάθειες, ναι, και πρέπει, ναι, να επικοινωνήσουμε. Γι' αυτό ήρθα κιόλας να μιλήσουμε, γιατί πρέπει να τα λέμε. Γαλινός, δηλαδή τώρα αυτή η εταιρεία που της περιφέρειας, είναι, δηλαδή το έχει βάλει σε πρόγραμμα με τις αντίστοιχες χρηματοδοτήσεις και τα λοιπά και εντάξει. Αυτό γίνεται πόσες φορές το χρόνο, μια φορά το χρόνο γυρνάτε? Ναι, αρχίζουμε δηλαδή εκεί γύρω το Πάσχα λίγο πριν, ανάλογα με το πότε είναι, μέχρι και τον Οκτώβριο. Δηλαδή κάνουμε ένα... Κατά διαστήματα. Ναι, ναι, κάνουμε τουλάχιστον ένα γύρο σε όλα τα νησιά. 7-8 νησάκια δηλαδή είναι, αν εξαιρέσει τα μεγάλα. Και πάμε και ένα δεύτερο γύρο σε ορισμένα, ανάλογα με την εποχή, πόσο μακριά θα πάει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς λέμε πάντοτε να είσαστε αχρίαστοι, αλλά είσαστε πάρα πολύ χρήσιμοι. Δεν μπορείς να τα αποφύγεις αυτό. Και να σας ξαναδούμε πάλι, χάρη για την ορειμία. Να είστε καλά. Και να μου πείτε για την Όλυμπο. Έχετε ξανάρθει στην Όλυμπο? Είναι η δεύτερη φορά, είναι αξιαγάπητος τόπος. Είναι απίστευτο το τοπίο. Έχετε το και κλίμα. Δύο, ναι, μένα από εδώ είναι. Έχουν ο και τον Βασίλη, κύριο Πρωτόπαπα εδώ που είναι. Είναι και ο Παπασάβας από την γυναίκα. Είναι και η γυναίκα του Γιώργου του Παπασάβα, οπότε εντάξει. Ωραία. Και έχετε και πολλούς Ολυμπίδες σίγουρα. Είσαστε, ο κόσμος μας αγαπάει πάρα πολύ, τον αγαπάμε κι εμείς. Να είστε καλά, Γιώργο. Να είστε καλά εσείς. Ευχαριστώ. Μανώλη. Δεν με άλλη Γρηγοριά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Βασίλη, εδώ στη πατρίδα μας. Πατρίδα μας. Έτσι λέγεται. Και στη πατρίδα βγαίνει το πατέρα.
αλλά ξέρω και πώς ευαίσθησε τη μητέρα, οπότε μπορούμε να το πούμε και... Τους γονείς. Ναι, τη, η μητέρα. Και από γονείς. Μάνα και από πατέρα. Έτσι λοιπόν. Ακριβώς. Θέλω να μου πεις αυτή η προσπάθεια που σε έχω ξαναδεί εδώ πέρα, να μου πεις μερικά λόγια, το πώς αυτή... Είναι μια προσπάθεια λοιπόν η οποία διενεργείται από τον Ιατρικό Σύλλογο της Ρόδου και χρηματοδοτείται από το Γαλινό, η οποία είναι μια εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του, της Νομαρχίας. Ναι, γιατί έχει έξοδα αυτό, δηλαδή έχει πρέπει έξοδα. Να πάρετε. Τη χρηματοδοτεί λοιπόν ο Γαλινός. Από, αλλά... από πόσο διάρκεια ο Γαλινός, δηλαδή πότε το ανέλαβε? Ο Γαλινός περίπου από το 2010. Από το 2010, δηλαδή πάμε καλά. Στα 14 χρόνια. Ναι. Δηλαδή ο Καραγιάννης, όπως μας είπε ο κ. Γρηγοριάδης, ήταν ιδρυτικό πρόσωπο. Και κράτησε 10 χρόνια και μετά το ξανά. Ακριβώς. Έτσι, συνδρομή του Ιατρικού Συλλόγου της Ρόδου. Όπως ξέρεις, πρόεδρος είναι ο χωριανός μας, ο Τσέρκης. Τσέρκης ο Ηλίας. Ο οποίος συνδράμει βέβαια και ο ίδιος προσωπικά και με την αποστολή εδώ εμάς των υπολείπων. Πάντα είναι μεγάλη χαρά να ερχόμαστε στην Όλυμπο και ιδιαίτερη χαρά για μένα, γιατί ναι. Πάντα το να γυρνάς στο τόπο είναι ιδιαίτερο συνέστημα. Άλλωστε είναι συναισθηματικοί κυρίως οι λόγοι που μας κρατάνε έτσι στην αγάπη με το τόπο. Όπως και να έχει, είναι ιδιαίτερη χαρά και το αίσθημα και η αίσθηση ότι εξυπηρετεί στους ανθρώπους οι οποίοι είναι εντελώς αποκομμένοι και απομονωμένοι από τις παροχές υγείας, παρόλο που οι αγροτικοί γιατροί που συναντούμε εδώ είναι πάντα έτσι πρόθυμοι και με καλή διάθεση να εξυπηρετήσουν, υπάρχει το αντικειμενικό πρόβλημα της ειδικότητας, το οποίο προσπαθούμε να καλύψουμε. Και βλέπουμε στο, αυτό θα σε ρωτήσω, σε αυτά τα χωριά, όλα, σε αυτό μάλλον, τα χωριά και στα νησιά πρώτα και στα χωριά που πάτε, όπως είναι τώρα εδώ πέρα ή αφού μου λέτε το δεκόνισε. Πρέπει να σου πω, Γιάννη, ότι η Όλυμπος είναι το μοναδικό χωριό στο οποίο ερχόμαστε. Δεν πάμε σε άλλα χωριά, πάμε σε νησιά. Α, σε νησιά, στη πόλη, εκεί που είναι το λιμάνι. Στο λιμάνι. Εκεί που είναι το λιμάνι τους, εκεί που είναι το κέντρο υγείας τους ή το περιφερικό γιατρό. Αξίζει όμως το κόπο, γιατί ξέρετε, η Όλυμπος είναι ένα, λένε οι πολιτιστικοί πρωτεύουσα δεκανής, ή η πόλη στον λαϊκό πολιτισμό δεκανής, και το έχουμε ανάγκη. Μα ακριβώς αυτό θέλω να τονίσω, ότι η Όλυμπος είναι η μοναδική πρόσβασή μας. Η οποία απευθύνεται σε χωριό. Πραγματοποιείται σε χωριό, δεν πάμε ας πούμε στα πηγάδια Καρπάθου, παρόλο που και εκεί ίσως να χρειαζόταν κάποιο support. Ερχόμαστε στην Όλυμπο σαν μοναδικό χωριό, γιατί εννοούμε όλο αυτό που είπες και εσύ, και υπάρχει και από εμάς τους γηγενείς έτσι ένα αίσθημα καλύτερο. Οπότε δεν μπορώ να το πάρω πάνω μου ότι εγώ αποφάσισα να έρθουμε εδώ, αλλά ήδη από τη στιγμή που πάρθηκε η απόφαση ερχόμαστε όλοι ευχαρίστως. Και όσοι συνάδελφοι φεύγουν από εδώ, φεύγουν πολύ ενθουσιασμένοι. Ναι, είδα και το νεονόβιό μας και το χαιρόμαστε πάρα πολύ αυτό το κύριο το Κανάκη, που είδες τι έχει πει, ότι μου λέει ας πούμε ευτυχώς και εγώ οι άνθρωποι και είναι πολύ εξυπηρετικό. Είμαστε παρηγοριά. Είναι η αλήθεια ότι είμαστε παρηγοριά για πολλούς ανθρώπους που έχουν δύσκολη πρόσβαση σε οργανωμένα ιατρικά κέντρα, σε γιατρούς ειδικότητας. Βέβαια, εδώ οι Ολυμπίτες πάντα είναι ίσως οι πιο ρυθμισμένοι από τους ασθενείς που έχουμε δει. Πάντα είναι σε επαφή με τον γιατρό της ειδικότητας που τους ενδιαφέρει. Ναι, η αγωνία, γιατί καμιά φορά όταν κρατήνει κάτι... Δεν είναι παρατημένοι άνθρωποι. Ναι. Δεν γιατί ξέρουμε, υπάρχει αυτό με το ελικοδρόμιο που δεν λειτουργάει, υπάρχουν και κάποια άλλα προβλήματα, όπως ναι, λέμε. Ναι. Οπότε πάνε στα πηγάδια, προσπαθούν μήπως τους τύχει το... Πάντως, Γιάννη, είναι παρατηρημένο ότι οι Ολυμπίτες είναι από τους πιο τακτοποιημένους ανθρώπους, ιατρικά, ίσως γιατί και η οικογένεια συνδράμει περισσότερο. Ναι, γιατί σας λέω, ο χώρος, αν γίνει κάτι το αμελής, ναι, δεν είναι όπως κοντά που να πας στο... Έχουμε πρόβλημα. Δηλαδή, ας πούμε σε κάποιο χωριό κάτω, πας σε 15 λεπτά στο νοσοκομείο, το φεύγεις στο αεροδρόμιο, εδώ πέρα έχουμε αυτή. Να έρθει το ασθενοφόρο από κάτω πάνω, μια ώρα και μια να πάει. Είναι πάντα δύσκολη πρόσβαση και εμείς ταλαιπωρηθήκαμε χθες, για παράδειγμα, με το καράβι. Τέλος πάντων, το κάνουμε με αγάπη και θα το ξανακάνουμε και την αμέσως επόμενη φορά, όποτε αποφάσισε. Θέλω να σου πω μια τελευταία ερώτηση, μια που έχεις είσαι καρδιολόγος. Η καρδιά, αυτούς τους χτύπους που κάνει, έχει χτύπους που έχουν αγάπης, στενοχώριας, νόστος, πατρίδας, επηρεάζει όλο το σύστημα. Το εννοείται για αυτό. Δηλαδή, μιλάμε μια καρδιά που κάνει αυτό το πράγμα. Ισχύει η ψυχολογία... Η καρδιά είναι το πρωταρχικό όργανο το οποίο βγάζει προς το έξω και δείχνει
το βαθύ ψυχισμό του ανθρώπου. Δεν βλέπουμε ότι πάει. Όταν αγωνία, ο φόβος χτυπάει πολύ. Η αγωνία, όταν βλέπεις ότι όταν είσαι με στη χαρά, βλέπεις ότι. Προφανώς και ισχύει αυτό. Είναι γνωστό ότι η καρδιά εκφράζει προς τα έξω τον εσωτερικό κόσμο του ανθρώπου. Οπότε... και γι' αυτό θα σε ρωτήσω και επειδή έχεις μια πάρα πολύ καλή καρδιά και σε έχω ζήσει καλά και το λένε όλοι. Δεν είναι δηλαδή σωστή. Και το λέω ότι είναι. Εμένα μου αρέσει όταν είναι κάτι ωραίο να το λες, το κακό να σκέπτεσαι 2-3 φορές και πρέπει να το λες και αυτό. Για να μην αρχίσουμε τα δοξαστικά, θα σου πω ότι έρχομαι με αγάπη στο χωριό. Σου είπα και πριν ότι είναι. Κυρίως συναισθηματικοί οι λόγοι του ερχομού μου, πέρα από το να δω τους ανθρώπους, υπάρχει πάντα αυτή το ιδιαίτερο συνέστημα του πατέρα, της μητέρας, της οικογένειας και τώρα της δικής μου οικογένειας. Μιλάμε για το ίδιο πράγμα, πιστεύω, γιατί και εγώ το έχω νιώσει. Δηλαδή, όταν βλέπεις μια γυναίκα από μακριά ή και κοντά μισό με τη φωτιά. Με την εικόνα της μάνας σου, ναι, προφανώς. Αυτό φαίνεται. Και ο τρόπος που περπατάει, ο τρόπος που σκουφώνεται, ο τρόπος που σου μιλάει. Όλες οι εικόνες της ζωής σου έρχονται μπροστά σου. Αλήθεια είναι αυτό. Και γι' αυτό, επειδή είναι μέσα μας, μπορεί να έχουν φύγει από τη ζωή, αλλά είναι μέσα μας. Και η ανατροφή μας τη βγάζουμε προς τα έξω μέσα από το ακτινίδιο της καρδιάς μας. Σωστό, σωστό, σωστό. Να είσαι καλά. Το καλύτερο επίλογο, Γιάννη. Να είσαι καλά, φίλε. Καλημέρα. Ναι. Καλή συνέχεια στο λειτουργήμα σας. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Ζαχαρίου, σας λέω εδώ στην Όλυμπο. Είναι η πρώτη σας φορά εδώ? Όχι, έχω ξανάρθει στην Όλυμπο σαν τουρίστα, σαν επισκέπτη και μου άρεσε πάρα πολύ. Τι είδατε εδώ που σας άρεσε σχέση με άλλα μέρη που έχετε πάει? Πρώτα απ' όλα αυτό που μου αρέσει πολύ εδώ είναι οι άνθρωποι. Είναι όλοι πάρα πολύ ζεστοί, με διάθεση να σου μιλήσουν, να σε χαιρετήσουν, να σου εξηγήσουν πράγματα. Και πραγματικά είναι πάρα πολύ όμορφο και ευχάριστο αυτό. Και το χωριό έτσι πάνω στην κορυφοραμή με τους μήλους, ανεμόμηλους, η ταχύτητα του εδάφους. Η εικόνα του χωριού είναι μοναδική. Έχουν δίκιο τόσοι τουρίστες που το επισκέπτονται, όπως επίσης και η μεγάλη προβολή του χωριού αυτού παγκοσμίως. Είναι πραγματικά ένα μοναδικό και εξαιρετικό μέρος. Θα σας ρωτήσω τώρα πάνω στην ειδικότητά σας τώρα στο δίατρο. Ναι. Πόσα χρόνια συμμετέχετε σε αυτή την προσπάθεια ή πόσο διάστημα, μου πείτε? Εννοείται στο πρόγραμμα Γαλινός. Ναι. Στο πρόγραμμα Γαλινός μετέχω τα τελευταία 5 χρόνια. Η εμπειρία σε αυτή που πάτε στα νησάκια, ναι, και σας καλωσορίζουν οι ανθρώποι και η αγωνία των να... δηλαδή βλέπετε είσαστε γιατρός, οπότε και στα δόντια ανοιχτό, σας βλέπουν και ανοιχτό στόμα όλοι. Είναι γεγονός ότι σε πολλά κριτικά νησιά δεν υπάρχει καν οδοντιατρική μονάδα εκεί. Άρα λοιπόν η συμβολή μου εμένα περιορίζεται περισσότερο σε κάποια από αυτά τα μέρη στην παροχή οδοντιατρικών συμβουλών, έλεγχος της στοματικής υγείας και τώρα τελευταία έχουμε καθιερώσει στα παιδιά που έρχονται να μας επισκεφθούν να κάνουμε φθοριώσεις, που η φθοριώση είναι μια οδοντιατρική εργασία που αφορά την πρόληψη της οδοντικής υγείας, δηλαδή εφαρμογή φθορίου πάνω στα δόντια των παιδιών που τα κάνουν πιο ισχυρά. Οπότε αυτό είναι μια παροχή που μπορούμε να την πραγματοποιήσουμε και χωρίς την οδοντιατρική έδρα που κατά κανόνα είναι απαραίτητη σε όλες τις οδοντιατρικές εργασίες. Βλέπω ότι είσαστε αρκετοί στις ειδικότητες που έχετε έρθει εδώ. Το είπε και ο πρόεδρός μας, ο κύριος Γρηγορίδης. Ναι. Μας είπε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, γιατί ουσιαστικά αυτό κάνουμε για να μάθει και ο κόσμος τι ακριβώς κάνετε, από πότε ιδρύθηκε. Ναι. Αυτά τα έχουμε πει. Αλλά ήθελα να σας ρωτήσω έτσι προσωπικά με αυτό την παροχή αυτή που κάνετε, γιατί ο κόσμος το έχει ανάγκη, σας βλέπει όταν σας δει, ας πούμε, στα νησιά, το πόσο ανταποκρίνεται. Το βλέπετε κι εσείς. Δηλαδή, 5 χρόνια έχετε αυτή την εμπειρία. Να σας πω κάτι. Όχι μόνο στο δικό σας τομέα, στο θεατρική. Ναι. Μιλάμε για όλα τα. Οφείλω να πω το εξής. Παρόλο που είναι μια πολύ σοβαρή και σημαντική προσπάθεια αυτή του προγράμματος Γαλινός της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου, οφείλω να πω ότι. Η ανταπόκριση δεν μπορώ να πω ότι είναι και εντυπωσιακή. Μήπως, δηλαδή, μήπως όμως δεν υπάρχει, ας πούμε, ενημέρωση ίσως από κάποια. Ότι θα, από ότι, τα μέσα. Γιατί έχουν μέσα ενημέρωση, νομίζω δηλαδή τα site. Νομίζω ότι ενημερώνεται ο κόσμος. Ιστοσελίδες ή ίσως το κανάλι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν παίζει και ρόλο.
ότι συνήθως το πρόγραμμα αυτό πραγματοποιείται τους καλοκαιρινούς μήνες που πολλοί κόσμος ασχολείται με τον τουρισμό. Οπότε μπορώ να πω ότι ενδεχομένως να μην έχουν και το χρόνο. Αλλά θεωρώ ότι πρέπει να το αγκαλιάσει ο κόσμος, γιατί είναι μια πολύ σοβαρή προσπάθεια για τα κρητικά μέρη, ειδικά για γιατρούς οι οποίοι δεν υπάρχουν στα μέρη αυτά που επισκεφτόμαστε. Οπότε τώρα κατά πόσον γίνεται η ενημέρωση, νομίζω ότι ενημερώνεται το κάθε μέρος ότι θα υπάρχει το κλιμάκιο. Και πλέον επειδή έχει γίνει θεσμός, δηλαδή γίνεται εδώ και χρόνια, νομίζω ότι υπάρχει ενημέρωση. Απλά θεωρώ ότι πρέπει να προσπαθήσουμε να υπάρχει πιο πολύ ανταπόκριση. Γι' αυτό το κάνουμε γι' αυτό, γιατί ήθελα να μείνει έτσι σε μια μαρτύρια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να ξαναρθείτε πάλι και ως επισκέπτη, αλλά και σαν γιατρός. Ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ και την Όλυμπο για την ζεστασιά με την οποία μας αγκάλιασε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ο Γιώργο, βλέπουμε είσαι εδώ πέρα στο χωριό της γυναίκας σου, που είναι και χωριό σου σιγά σιγά, σε βλέπουμε συχνά και στις γιορτές σου τα πλήστον. Αλλά και σαν γιατρός που έρχεσαι οπότε σου δίνει την ευκαιρία να μου πεις μερικά έτσι και τις εντυπώσεις σου και για αυτή την προσπάθεια που γίνεται από το 2000 επί Καραγιάννη, μας είπε και ο Πρόεδρος. Πράγματι, επί Καραγιάννη, δημάρχου τότε και νομάρχη, άρχισε μια αξιέπαινη και σωστή πρωτοβουλία, η οποία έγινε πράξη, να επισκέφτονται τότε με το Δελφίνι οι ιατροί, να επισκέφτονται τα νησάκια μας και να βλέπουν τον κόσμο που είχε ανάγκη από ιατρική φροντίδα. Αυτό βέβαια συνεχίζεται μέχρι σήμερα, βέβαια τώρα συνεχίζεται με το Γαλινό, που είναι πράγματι μια αξιέπαινη, όχι προσπάθεια, μια συμβολή πράγματι πάρα πολύ καλή, γιατί ερχόμαστε και βλέπουμε ανθρώπους νησιών, δεν θέλω να πω ότι είναι απομονωμένοι, όχι βέβαια δεν είναι απομονωμένοι, αλλά λόγω του προβλήματος που υπάρχει σε όλη την Ευρώπη, που υπάρχει μια έλλειψη γιατρών, είναι μια προσπάθεια να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που βρίσκονται στα κρητικά νησιά, να τους βοηθήσουμε όσο μπορούμε κι εμείς, να αντιμετωπίσουν κι αυτοί καλύτερα τα προβλήματά τους στα ιατρικά. Πόσα χρόνια είσαστε μέσα σε αυτό, δηλαδή πόσα χρόνια είσαστε έτσι στην... το ταξίδι που κάνει, ποιο από το Δελφίνι έξω είχατε συμμετοχή και τότε. Με το Δελφίνι είχα ορισμένα ταξίδια συμμετοχή και στη συνέχεια με το Γαλινό κατά διαστήματα επισκέφτομαι διάφορα νησιά. Είναι πολύ ωραία κίνηση αυτή, γιατί το ξέρω τους ανθρώπους εδώ που ρωτάω, γιατί να προηγουμένως πέρασε ο Γιώργος και μου είπε ευτυχώς έχονται αυτοί οι άνθρωποι και, γιατί υπάρχει και πρόβλημα με τη συγκοινωνία και όσο να είναι πηγαίνονται επισκέπτες έναν γιατρό, σε καθησυχάζει ή σου λέει θα κάνεις αυτό ή πήγαινε εκεί, νομίζω ότι το έχουμε ανάγκη. Ο γιατρός είναι ένα λειτουργήμα, οπότε... Πολύ σωστά όλα αυτά. Δεν θέλω να πω ότι λύνουμε όλα τα προβλήματα, βέβαια, γιατί θα ήταν λιγάκι υπερβολή να πούμε ότι λύνουμε όλα τα προβλήματα, αλλά συμβάλλουμε στο μέτρο του δυνατού και του εφικτού, συμβάλλουμε στην επίλυση ορισμένων προβλημάτων των κατοίκων των ακριτικών περιοχών. Και εσείς που γίνοντας σε όλα τα νησιά και αυτά πρέπει να έχετε μια πολύ καλή εμπειρία, γιατί είναι η όμορφη πατρίδα που έχουμε. Έχετε και το χρόνο να δείτε και όλες τα νησιά και αυτά. Και νομίζω ότι η κίνηση αυτή μας, γι' αυτό και εγώ τώρα προσπαθώ να το κάνω να είναι γνωστό, για να συμμετέχει και ο κόσμος να έρχεται σε εσάς και για εσάς και για εμάς που το χρειαζόμαστε. Αν σας πω ότι, αν εξαιρέσουμε βέβαια την Όλυμπο που είναι η δεύτερη μου ιδιαίτερη πατρίδα, αφού είναι το χωριό της γυναίκας μου, αν εξαιρέσουμε λοιπόν την Όλυμπο, δεν σας κρύβω ότι με το Γαλινό έχω επισκεφτεί νησιά της Δωδεκανήσου που δεν τα είχα επισκεφτεί παλιά. Δηλαδή, πέραν το ότι με το Γαλινό ερχόμαστε και παλιά με το Δελφίνι
επί Καραγιάννη που επισκεφτόμαστε τα νησιά για να προσφέρουμε τις ιατρικές μας υπηρεσίες στους κατοίκους, μας δίνεται η ευκαιρία να γνωρίσουμε και από κοντά τα όμορφα νησάκια της Δωδεκανήσου και ανθρώπους, νομίζω ότι το και τους ανθρώπους, ναι, οι οποίοι πράγματι προσφέρουν, μένοντας αυτά τα νησάκια, προσφέρουν ύψιστη υπηρεσία στην πατρίδα. Και το έχουμε εδώ και στην Ελλάδα, αλλά ο άνθρωπος γενικά είναι έτσι πρόσχαρος, φιλόξενος, να δει, να το βλέπουμε, γιατί είχαμε το ξένιο Δία εδώ στην Ελλάδα και έχει μείνει στα χωριά αυτά και στα απομονωμένα νησιά, απομακρυσμένα μάλλον, γιατί τώρα έχει μείνει αυτή η εγκάρδια, μόλις δει κάποιος κατευθείαν να πάει το χαμόγελο, να σου πει γεια σου γιατρέ ή κάτι, αυτό υπάρχει ακόμα, το καλημέρα, το καληνύχτα, γεια σου. Πράγματι, διαπιστώνουμε ότι σε όλα τα νησάκια μας που πάμε, ο κόσμος μας υποδέχεται με χαρά και με καλοσύνη. Βέβαια, δεν νομίζω ότι αυτό ισχύει μόνο για μας. Από ό,τι βλέπω, ισχύει για όλο τον κόσμο, ακόμα και για τους ξένους τουρίστες. Ναι, ναι, μα δεν λέμε εμείς, τώρα μιλάμε για εμάς εδώ. Είναι αυτό που είπατε, είμαστε σαν Έλληνες, σαν Δωδεκανήσχοι, είμαστε φιλόξενος λαός. Είναι και ο καιρός που παίζει ρόλο, ανοιχτός πάντοτε ουρανός, το μπλε. Λέει και ο Ελίτης, πόσο μπλε εξοδεύεις που δεν σε βλέπουμε, λέει Θεέ μου. Πολύ μπλε. Πράγματι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο, να είσαι καλά. Εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, Κλεοπάτρα. Ωραίο όνομα, Κλεοπάτρα, πάντα θυμίζει κάτι από... Από Αίγυπτο, αλλά ναι, ελληνικό, βέβαια. Και από Ψινθορόδου, Δωδεκανήσου. Λοιπόν, είσαι παιδίατρος, ναι. Και πόσο διάστημα συμμετέχεις σε αυτό το... Έχω ήδη αρκετά χρόνια, έχω γύρω στη δεκαετία. Α, δεκαετία. Ναι. Ναι, είπαν προηγουμένως ότι πώς έγινε όλα αυτά. Θέλω να σας ρωτήσω τώρα, σαν νομίζω ότι είναι από τα πιο, ξέρεις, τα παιδιά στα νησιά που υπάρχουν, πρέπει να επισκέπτονται πολύ το δικό σας ειδικότητα, έτσι, ναι. Το είπε ο πρόεδρος γι' αυτό. Είναι πολύ σημαντική η παρουσία μας. Εδώ οι άνθρωποι θέλουν στήριξη, θέλουν να νιώσουν βεβαιότητα. Είναι μια ειδικότητα η οποία είναι κυρίως πρόληψης, δεν είναι τόσο θεραπείας, επομένως είναι της πρώτης γραμμής αυτές τις δράσεις, γιατί είναι αυτό το οποίο θέλουμε, να προλάβουμε πράγματα και να δώσουμε την απαραίτητη εκπαίδευση και οδηγίες στους γονείς, ώστε να μπορούν από μόνοι τους να βοηθάνε το παιδί τους σε αυτές τις άγονες περιοχές που δεν είναι πολύ εύκολη πρόσβαση σε... Και εσείς πώς το εκλαμβάνετε αυτό το να φύγετε σε αυτά τα 10 χρόνια, πράγματι πολλές εμπειρίες, πέραν το ότι επισκέπτεστε τα νησιά, που είναι και ένα κίνητρο για να τα δείτε. Έχω το ιατρείο μου στη Ρόδο, το ιδιωτικό ιατρείο μου. Ναι. Δεν είναι καθόλου εύκολο, δηλαδή να είναι και για μένα είναι μια θυσία, ναι, ναι, αλλά το αγαπώ πάρα πολύ, μου αρέσει να... Η προσφορά, να βλέπω τις αντιδράσεις των ανθρώπων όταν μας βλέπουν, όταν τους μιλάμε έτσι με αίσθημα προσφοράς. Το δέχονται πολύ όμορφα και αυτό με γεμίζει. Και πώς οι γονείς ανταποκρίνονται, δηλαδή έρχονται τα παιδάκια, βλέπετε στα 10 χρόνια, πρέπει να έχετε... Δυσκολεύονται την πρώτη φορά, αλλά την επόμενη όταν θα δουν ότι αυτό που θέλουμε να δώσουμε, ας πούμε, είναι κάτι το οποίο είναι πραγματικά ωφέλιμο, έρχονται με ευχαρίστηση τη δεύτερη και την τρίτη φορά και την τέταρτη όταν μας γνωρίσουν. Είχατε κάποιο παραστατικό που, εντάξει, είδατε ότι έπρεπε κάτι στις εξετάσεις που κάνατε ή στα δεκα... Βρίσκουμε πράγματα. Βρίσκουμε πολλά πράγματα, ναι. Αυτό είναι Μπορεί να μην φαίνονται, ναι, δεν είναι τα επίγοντα ή τα σπουδαία, ναι, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικά για την εξέλιξη, τη φυσιολογική των παιδιών, ειδικότερα σε αυτές τις περιοχές άγονες. Και θα μου πείτε, συνόλοι που έχετε ξανάρθει. Έχω έρθει άλλη μια φορά πέρσι. Τι είναι σε εντύπωση σας για το χωριό μας? Μου αρέσουν πάρα πολύ οι άνθρωποι περισσότερο από το τοπίο. Ναι, τόσο πολύ. Θαυμάζω, γιατί πιστεύω ότι πρέπει να είναι άνθρωποι με μεγάλη μαγιά. Έτσι αγανό για να μένουν εδώ. Μου αρέσουν πάρα πολύ οι γυναίκες της Ολύμπου. Ναι, ναι, όντως. Νομίζω επίσης ότι είναι πολύ περήφανες, πολύ όμορφες γυναίκες. Ξέρεις τώρα, εμείς θα πάμε να δούμε το βράδυ το μπάσκετ, οι άντρες, να δείτε που είναι, επειδή εγώ έκανα και το σύλλογο γυναίκα της Ολύμπου, επειδή καταγράφω τα όπως αυτό που κάνω τώρα, ήρθα 30 χρόνια. Καταγράφω. Όπως το έκανα και στη Ρόδο, πήγαινα στα χωριά, τους πρώτους, Άγιο Σίδερο, Κριτινία, ήμουν σε κανάλι εκεί πέρα, στο TV7 και στο 4 μετά. Που θα καταλήξω ότι μια γυναίκα όταν κρατάει πάρα πολύ την παράδοση, όταν τη βλέπεις που μιλάει και βλέπω ότι αν φύγει από τη ζωή, ο Μιγιονίτη φύγει από εδώ πέρα, βλέπεις ότι και ο φούρνος σε ρημώνει και ο κήπος. Και το αυτό που θα διαφέρω, σας είπα το ποδόσφαιρο, το βράδυ πρέπει να κάνει να κεντήσει το μουσείο που είναι εσωτερικά τα σπίτια που τα έχετε δει και τις φορεσιά του κοριτσιού από μωρό
Πρέπει να καθίσει, την ώρα που κάθεται να ξεκουραστεί και πάλι δουλεύει. Είδατε τι σημαίνει γυναίκα. Ναι, αυτό. Βλέπετε. Ναι, γιατί εγώ όταν γεννήθηκα είχα 9 τέτοιες φορές σχέση με γιαγιά μου, προγιαγιά μου και τώρα δεν υπάρχει. Σπουδαίος ο ρόλος της γυναίκας. Βασικό, νομίζω ότι συμπληρώνονται δύο εισέν, δηλαδή σοφά. Που φτιάχνει τον άντρα. Βέβαια, βέβαια. Και νομίζω και τη ζωή, ότι τη ζωή και γενικότερα. Πολλές δουλειές. Δηλαδή, εγώ το να κάνεις παιδιά. Εδώ ξέρεις πόσο κουβαλιτό το νερό ήταν εδώ πέρα που βλέπουμε. Εκεί ήταν η πηγή. Ναι. Και πρέπει να το κουβαλήσεις. Και μετά έχεις 4-5 παιδιά και πρέπει αυτό το κουβαλιτό νερό να το ζεστάνεις. Να πλύνεις τα ρούχα. Μετά να κουβαλείς τα κλαδιά. Καταλαβαίνετε, και είσαι από την ψήνθα, δεν ξέρω τα άποψη. Τα ζήσαμε, αλλά δεν ήταν τόσο άγονος ο τόπος, τόσο δύσκολος, τόσο δύσβατος. Εδώ οι δυσκολίες είναι πολύ μεγαλύτερες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στο λειτουργήμα που κάνετε και στα παιδιά και να βρίσκετε πάντα. Αλλά εντάξει, εμείς λέμε αχρίαστο, αλλά ένα που χρειάζεται. Όχι, όχι. Η πρόληψη χρειάζεται. Χρειάζεται και είναι απαραίτητη. Η πρόληψη για να μην χρειαστούμε εμείς. Και εσείς συγχαρητήρια και όπως σας είπα και το πρωί, καλή έμπνευση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια σας. Πώς τα πήγα. Περίμενε. Οικογενειακά βάρη. Για πες μου, Γιώργο, εδώ. Στο λιμεναρχείο Γιώργο, είσαι εδώ τα παιδιά, είσαι πια δικός μας. Μπράβο, μπράβο. Είσαι δικός μας, ναι, για πες μας. Είσαι ο λιμεναρχείος. Μεγάλη μου τιμή καταρχάς να θεωρούμε δικός σας. Βέβαια, τόσα χρόνια σε έχουμε εδώ. Χαιρετίζουμε τέτοιου είδους πρωτοβουλίες και προσπάθειες. Μπράβο σε όλους τους άμεσα εμπλεκόμενους φορείς. Παρακαλώ. Και εύχομαι να μην σταματήσει εδώ η δράση, να συνεχιστεί. Και εμείς είμαστε εδώ να συνδράμουμε όπως μπορούμε, με όποιο τρόπο μπορούμε. Προς τη σωστή κατεύθυνση των πραγμάτων και πάντα τέτοιων προσπαθειών. Γιατί σίδα τώρα με τα παιδιά σου και με τη γυναίκα σου, ότι θα το διαφάνει. Ένα γενικότερο ρευτυχέ, ήταν ό,τι έπρεπε να κάνουμε ένα τσεκ για όλους. Για όλους, αλλά είναι και η προνοητικότητα που πάντοτε πας σε γιατρό, γι' αυτό το. Η πρόληψη καμιά φορά σώζει. Ωραία, Γιώργο, ευχαριστούμε. Εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά που είστε πάντα μαζί μας και κάνετε πάντα τέτοιου του δρόμου. Λοιπόν, είσαι ο αγροτικός γιατρός που αναπληρώνεις για λίγο τον Βασίλη, έτσι. Μάλιστα, είμαστε δύο εδώ πέρα. Ναι, και θέλω να μου πεις μερικά πράγματα. Πρώτα απ' όλα, πώς βλέπεις αυτή την κίνηση που ήρθαν οι γιατροί εδώ πέρα. Το θεωρώ σημαντική πρωτοβουλία, διότι ως ένα νησί σε άγονη γραμμή που είμαστε, χρειαζόμαστε όση περισσότερη βοήθεια μπορούμε να έχουμε γενικότερα και γενικώς άμα το προωθήσουμε αυτό, ευελπιστώ να γίνει και πιο συνηθές. Ναι, με αυτό είναι η πληροφόρηση, είναι βασικό στοιχείο σε όλα τα πράγματα. Πληροφόρηση, όχι παραπληροφόρηση. Όταν πληροφορηθεί σωστά, δεν υπάρχουν και προβλήματα. Και αυτό είναι αυτό που κάνουμε μια πληροφόρηση. Θέλω να μάθω τι ειδικότητα γιατρός. Εγώ είμαι αγροτικός γιατρός τώρα, δεν έχω ειδικότητα ακόμα, αλλά σκοπεύω να κάνω επεμβατική ακτινολογία. Και θέλω να επικεντρωθώ σε θρομβώσεις και εγκεφαλικά. Εντάξει. Θέλω να μου πεις και με δύο-τρία λόγια για σένα. Πρώτα απ' όλα, από ποιο μέρος είσαι. Είμαι Ελληνοαμερικάνος. Η μάνα μου είναι από το Απέρι. Το επίθετο. Λόρους Απέρι. Λόρους Απέρι. Λόρους Απέρι. Από τι, το γένος. Του Χιώτη. Χιώτη. Ναι. Έχετε ξαναρθεί. Ερχόσασταν όμως πριν. Βεβαίως. Κάθε καλοκαίρι εδώ είμαι. Γι' αυτό ήρθες και τώρα εδώ πέρα στο αγροτικό σύνολο. Απλά αυτή τη φορά είπα να μην έρθω μόνο για καλοκαίρι. Είπα να έρθω για ένα ολόκληρο έτος και να προσφέρω πίσω στο νησί μου. Προσφορά είναι βέβαια αυτό, γιατί τώρα το να κρατήσει την όλη πόσο και στου ξαναπληρωτή που χάσει είναι μια εμπειρία. Ναι, αυτό που τώρα που γνωριστήκαμε εμεί, συνταγωνιστή και με το τοπίο θα έρθει. Είναι και μεγάλη ευθύνη. Επειδή αν χτύπα ξύλο συμβεί κάτι, πρέπει να διασφαλίσει το ότι ο ασθενή θα είναι ασφαλή μέχρι που να φτάσει στα πηγάδια σε ένα μεγαλύτερο κέντρο υγεία. Βέβαια, είναι ευθύνη. Πάντο ο γιατρός έχει ευθύνη και όσο πιο πολλά γνωρίζει, τόσο καλύτερα και για τον ίδιο και για εμάς. Εννοείται. Αλλά η Όλυμπος είναι υπέροχο χωριό, ασφαλής, μέχρι που να φτάσει στα πηγάδια σε ένα μεγαλύτερο κέντρο υγείας. Βέβαια, είναι ευθύνη. Πάντο ο γιατρός έχει ευθύνη και όσο πιο πολλά γνωρίζει, τόσο καλύτερα και για τον ίδιο και για εμάς. Εννοείται. Αλλά η Όλυμπος είναι υπέροχο χωριό και κάθε φορά που μου στέλνουν εδώ πάνω. Είναι χαρά για μένα να έρθω. Ναι, γιατί το λες και έχεις ζήσει όλα σου τα χρόνια στο εξωτερικό, πόσα χρόνια. Σχεδόν όλα μου τα χρόνια. Ναι. Ήσουν Αμερική. Στην Αμερική ήμουν για λίγο και μετά στη Σιγκαπούρη. Λόγω της εργασίας του πατέρα σου. Ναι. Μετά ο πατέρα σου, πώς είναι το επίπεδο σου, πώς είναι. Λέσκοβιτς. Από. Είναι από New Jersey. New Jersey, αλλά η καταγωγή του είναι. Irish. Irish. Ναι. Και βλέπω τα Αμερικάνικα τα μιλάς πάρα πολύ. Καλά, σε σώμα μου, γιατί καλές. Καλή άξια.
No, in English it's although false the forest the forest is a power on the London to be for the fact. Αυτά είναι αλλιώς άλλα αγγλικά. Εγώ χαίρομαι που σας βλέπω νέα παιδιά που είστε εδώ, όπως και ο Βασίλης, που και πιο μπροστά ο Νίκος Ανταργάκης. Δηλαδή βλέπουμε ότι η υγεία μας, ξέρεις τι ελπίδα είναι, να ξέρεις ότι υπάρχει ένας γιατρός, κάτι να τύχει να... τι να σου πω, όταν μένεις σε αυτά τα βουνά πάνω, δεν λέω, είναι αχρίαστος, αλλά που μπορεί να... Ανά πάσα στιγμή μπορεί κάτι να γίνει. Ωραία. Λοιπόν, το όνομά σου είναι Φραγκίσκος. Φραγκίσκος, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολύ ωραία που είπα δύο-τρία λόγια. Η μητέρα σου μένει και αυτή εδώ κάτω τώρα μαζί. Όχι, οι γονείς μου μένουν στη Σαουδική Αραβία αυτή τη στιγμή. Στο Ριάδε, λόγω εργασίας. Αλλά έρχεται εδώ το καλοκαίρι, οπότε. Οπότε, όταν έρθει το καλοκαίρι, του φέρει και εδώ. Θα τα πούμε κιόλα από εδώ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια σε αυτό που το λειτουργήμα που κάνει εδώ στο χωριό μα και το έχουμε ανάγκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιώργο, κάνε γεια. Γεια. Κάνε γεια. Να, εδώ. Γιάννη, κάνε γεια. Γιάννη, συνονόματε. Γεια. Α, για πείτε λίγο, όταν βλέπουμε την όλυμπα, τι κάνουμε. Ο Ιβό. Τι εσύ. Είπες στον χρηματοφύλακα σε αυτή την ομάδα. Έπιασες τα, πιαστά, αλλά φάγαμε κιόλας. Δύο χρόνια έπαιξα, νίκη με εμένα η ομάδα δεν έκανε. Έπιαθες όμως. Με το που έφυγα την επόμενη χρονιά έκανε. Έπιαθες όμως πολλά. Βρήκαμε το σημείο του κακού. Έπαιξες εγώ, ήμουν ερμανοφύλακα στα Λάση. Έπιασες πολύ, είσαι πολύ καλός. Λοιπόν, τα λέμε. Αρχές η οικογένειά σου. Ευχαριστούμε, να είσαι καλά.